Κύριος Κουδιάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Και κύριος Στοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία. Οι συνάδελφοί μας παραμένουν. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριος Κουδιάκη, θα ήθελα εσείς... Καλό μήνα. Καλό μήνα, μήνα. Και ηρεμία. Ελπίζουμε να μπει καλά, ειδικά σήμερα στη Βουλή στις 11. Γιατί εδώ έχουμε... Έφυγε η ελπίδα, ήρθε ο Φίλιππος, αλλά στην Βουλή είχαμε τον Άρη του πολέμου, η θεότητα. Τι έγινε χτες στη Βουλή? Δεν ήταν πολύ παρόντες, έτσι κι αλλιώς, άρα και εγώ, αλλά φαντάζομαι και ο κύριος Θεοχάρης, το παρακολουθήσαμε από το κανάλι της Βουλής, όσοι το βλέπανε εκείνη την ώρα. Προσέξτε να δείτε. Ο πρόεδρος της Βουλής, με συνειδητή του επιλογή, επέλεξε να προβεί σε μια βαθύτατα αντιδημοκρατική πράξη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ υπήρξαν προκλητικές σε άλλους καιρούς τοποθετήσεις χρυσαυγητών. Η δημοκρατική πρακτική και κουλτούρα της Ελληνικής Βουλής είναι να μην αποστηρώνει την συζήτηση, να μην την ακροτηριάζει. Είναι ο ναός της δημοκρατίας και πρέπει να το εννοούμε. Θα σας πω κάτι άλλο, γιατί είναι βαθύτατα υποκριτική αυτή η στάση εκ μέρους του Προέδρου. Ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι οποιασδήποτε τροπολογίες έρχονται σε κάθε συζητούμενο νομοσχέδιο πρέπει να συνάδουν με το περιεχόμενό του. Εσείς από το επάγγελμά σας τόσα χρόνια έχετε δει τροπολογίες οι οποίες να είναι 100% ευθυγραφημένες? Όχι. Άρα είναι έξω από τον κανονισμό. Μα λέγαμε για εσάς τους καλεσμένους. Λέγαμε για εσάς τους καλεσμένους. Πρόκειται... Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν βουβή τηλεόραση, όχι κινηματογράφος. Και όταν αμέσως ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρεται στο θέμα που επέλεξε ο κύριος Πολάκης να μιλήσει. Ο κύριος Πολάκης δεν έχει μιλήσει στο σύνολο του χρόνου του. Άρα προφανώς θα έλεγε και κάποια πράγματα για τον αναπτυξιακό νόμο. Και σας ρωτάω, η υπόθεση του σκανδάλου Νοβάρτης επί της ουσίας δεν είναι ένα θέμα μοντέλου ανάπτυξης σε αυτήν την καταταλαιπωρημένη χώρα? Μήπως έπαιξε, κύριε Σκουρλέτη, σαφή... ρόλο okay, μισό... η προηγούμενη μέρα αυτό που σας λέω. Μια πολυεθνική εταιρεία, ρόλο, μια πολυεθνική εταιρεία ανά τον κόσμο λαδώνει υπουργούς, στελέχη εταιριών, γιατρούς, οτιδήποτε, αποδεδειγμένα, το ξέρουμε αυτό, δεν το αμφισβητεί κανείς, να το πει όποιος το αμφισβητεί, την πιάνουν στα πράσα στην Αμερική, έρχεται σε συμβιβασμό, μαθαίνουμε έτσι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα υπαρκτό σκάνδαλο που λέγεται Νοβάρτης και σας λέω αυτό δεν σχετίζεται με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων που πληρώνουν αυτά τα φάρμακα. Άρα είναι βαθύτατα αναπτυξιακό. Αντί η δικαιοσύνη να γιατί, βρει λοιπόν τους γιατρούς, να δώσουμε εμείς ένα άλλο παράδειγμα. Κύριε Θοχάρη, να δώσουμε εμείς ένα άλλο παράδειγμα συζήτησης. Νομίζω ότι το θέλουμε όλοι. Να το δούμε. Άρα λοιπόν τι έχουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει για τους δικούς της λόγους, μόλις έρθει ο κύριος Πολάκης, να κάνει μια επίδειξη αυταρχισμού και τσαμπουκά. Να παραλάβω γιατί. Να σας πω γιατί. Η προηγούμενη παρέμβαση, η προηγούμενη μέρα με τα τσιμπήματα έπαιξε ρόλο. Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε κύριε Παπαδάκη. Αλλά αυτό αφορά και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πολάκη. Να τους φωνάξετε λοιπόν κατά την παράθεση και να μας πούνε. Δεν οφείλουμε όλοι οι υπόλοιποι. Θα μεσολαβήσετε για τον κύριο Πολάκη. Εγώ θα μεσολαβήσω για τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς. Λοιπόν, νομίζω ότι εσείς τα καταφέρνετε με όλους εξίσου καλά. Ωραία. Προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Πολάκη με τον κύριο Γεωργιάδη. Την επόμενη μια συζήτηση. Ολοκληρώνω. Βάζω μια τελεία, αλλά έχει μια σημασία. Την επόμενη μια τριήμερη συζήτηση, 2,5 ημέρες, όπου έχουν συζητηθεί τα πάντα για την κυβέρνηση, επιλέγει να σκεπάσει ακριβώς τα διέξοδα που παρήγαγε η πολιτική τη, αναδεικνύοντας αυτό το θέμα. Καταπατώντας βέβαια την έννοια του δημοκρατικού διαλόγου. Δεν παίζει ρόλο και η δικαιοσύνη. Χθες και τελειώνω. Δεν παίζει ρόλο και η δικαιοσύνη όμως εδώ που την πάει στο αρχείο. Χθες. Εγώ δεν παίρνω θέση. Χθες το βράδυ κοίταζε ένα site. Και τον κύριο Θεοχάρη. Γιατί να πούμε και το όνομά του. Είναι στο Euro Today. Εκεί που κοιτάμε. Και έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος Γιώργος Τρελόπουλος, διευθυντής, ο άνθρωπος, το όνομά του δεν έχει σχέση, είναι ένας αξιόλογος διευθυντής αγκιοχειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Έλεγε ότι είδαμε ανθρώπους να χάνονται επειδή δεν μπορούσαμε να τους διαλυσινωνώσουμε, επειδή δεν είχαμε αίθουσες. Αυτά συζητήσαμε προχθές στην πρόταση μομφής. Συζητήσαμε και για την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης για τα θέματα του χιονιά. Πώς τουρτούρισαν στα σπίτια τους επί 4 μέρες άνθρωποι. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία για να σκεπάσει αυτά τα ζητήματα, να δημιουργήσει το χθεσινό επεισόδιο. Έπαιξε ρόλο όμως, πριν πάω στον κύριο Θεοχάρη, έπαιξε ρόλο το επεισόδιο που είχαμε στο Κηλικείο με τα τσίγινα. Αυτό αφορά τους ίδιους.
Αυτό αφορά τους ίδιους. Σας εκφράζει. Δεν εκφράζει το ύφος. Σας εκφράζει. Όχι, δεν μιλάει κριτική. Όχι, όχι, όχι. Το ύφος του, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στη Βουλή δεν σας εκφράζει. Όχι, κριτική που ασκεί. Κυρία Καλυμπινένη, απάντως, όποιος δεν μας αρέσει τι λέει εκτός Βουλής, θα καθόμαστε και θα τον κόβουμε με τον άλλη μιλάει. Όχι, όχι, τι μέσα στην αίθουσα. Όχι, μέσα στην αίθουσα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν όποιος δεν μας αρέσει. Ρωτώ όμως τον εκφράζει το ύφος. Όχι η κριτική, ξαναλέω. Επειδή το ερώτημα ήταν αν έπαιξε ρόλο. Συγγνώμη, αν έπαιξε ρόλο, δηλαδή. Την επόμενη μέρα, αν δεν μας αρέσει κάποιος, ας πούμε το τι λέει αριστερά-δεξιά, θα τον κόβουμε στην Βουλή. Εγώ όμως δεν μου απάντησε ο κ. Σκουλέτης, σας εκφράζει. Να σας πω κάτι, κυρία Κάτζιου. Το ύφος του, όχι η θέση του και η κριτική του. Εδώ δεν βάζουμε, δε βάζουμε στη ζυγαριά το ύφος του κυρίου Γεωργιάδη ή του κυρίου Πολάκη με την δημοκρατία. Ναι. Με τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Δεν μου απαντάτε ευθέως. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Αν σε του κύριου Γεωργιάδη δεν σας εκφράζει. Του κύριου Πολάκη σας εκφράζει. Αυτό ρωτώ. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να υπερασπιστούμε την δημοκρατία. Για στρέβλος των πραγμάτων μέχρι ένα σημείο. Δεν θα σας αδικήσω, αλλά θα δείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ένα θέμα που όλους μας έχει απασχολήσει. Λοιπόν, ακούστηκαν. Βεβαίως, ακούστηκε η τοποθέτηση. Ακούστηκε η τοποθέτηση, ακούστηκε ουσιαστικά η πλήρης κάλυψη που παρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη. Δεν υπάρχει διαφορά Πολάκη και ΣΥΡΙΖΑ. Ότι το θέμα γέρνει από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Σε ένα πράγμα έχει δίκιο ο κύριος Σκουλέτης. Ότι στις περισσότερες τοποθετήσεις των βουλευτών δεν μένουν στο περιεχόμενο της συζήτησης. Μπορεί να μιλήσουν από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μέχρι την κατάσταση της οικονομίας. Ισχύει. Αλλά υπάρχουν... Ή για το ξεπούλημα της Μακεδονίας που μας λέγανε εμάς όταν συζητάγαμε για τη μείωση του κατώτατου μισθού. Μιλήσατε και νομίζω ότι πρέπει να ακούσει και ένας αντίλογος. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε όλη την χρόνο νομίζω. Οι κανόνες της εισηγορίας, οι κανόνες της Βουλής δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη δημοκρατία. Είναι η ουσία της δημοκρατίας, οι διαδικασίες. Προχθές μίλησε ο κύριος, ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αναφέρθηκε στο θέμα του. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος επιτέλους μετά από 5 χρόνια σκευωριών μιας κατάστασης που στήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μας έλεγε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο έξω από το Μαξίμου όλων των εποχών και στην πραγματικότητα φάνηκε... Πικράνατε τον κύριο Βενιζέλο πάντως, γιατί δεν αναφερθήκατε φάνηκε, στον κύριο εντάξει, Βενιζέλο. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και ο κύριος Βενιζέλος το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι και οι 10. Εγώ δεν τους ξεχωρίζω στο ελάχιστο, είναι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από μια άθλια σκευωρία. Και αναφέρθηκε σε μια ομιλία 15 λεπτών, λιγότερο από 5 λεπτά. Ο άνθρωπος ο οποίος, το θέμα είναι άμεσα δικό του. Ο κύριος Πολάκης ανέβηκε και για 5 λεπτά και περισσότερα, από τα 7 που έχει, αναφέρθηκε σε ένα θέμα εκτός θέματος. Τυπικά ο κανονισμός δεν το επιτρέπει καθόλου να αναφερθεί. Προφανώς υπάρχει η ανοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να καταχραστεί από τη μία μεριά πλήρως το χρόνο. Ένα. Δεύτερο. Δεν νοείται να καταλαμβάνει το βήμα επί μία μισή ώρα. Η Βουλή έχει κανόνες. Και η θεσμικά απαντάει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη λογική. Εγώ, ξέρετε, ερχόμενος σκεφτόμουν τι θα πω και προβληματίστηκα πάρα πολύ αν έπρεπε να αναφέρω τη λέξη Χρυσή Αυγή. Και δεν ήθελα. Το έκανε όμως ο κύριος Σκουλέτης. Αυτό είναι αισθητική της Χρυσής Αυγής. Δεν πρέπει να ξαναφήσουμε να παρισφρήσει τέτοιες λογικές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ούτε πρέπει να υπάρχουν εκφραστές αυτού του είδους της αισθητικής, ξαναλέω, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Κύριε Θοχάρη, λοιπόν, όμως και ο προηγούμενος ομιλητής πριν τον κύριο Πολάκη, εδώ πρέπει να απαντήσετε. Ξαναλέω, όχι στο θέμα Νοβάρτσα, αλλά όχι για όλο τον χρόνο. Αυτό. Η αναφορά σε κάποιο ζήτημα της επικαιρότητας υπάρχει. Κατά τεκμήριο γίνεται από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και όχι από τους ομιλητές κυρίως. Μπορεί όμως να συμβεί ακόμα και από τους ομιλητές. Δεν νοείται να καταλαμβάνει όλο τον χρόνο της ομιλίας. Δηλαδή, δεν είναι αφαίρεση του λόγου το γεγονός ότι όλοι οι βουλευτές έχουν 7 λεπτά για να μιλήσουν. Θα μπορούσε κάποιος να πει: εγώ θέλω να μιλήσω 25. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Αυτοί οι κανόνες είναι η ίδια η δημοκρατία. Και λυπάμαι πολύ που μετά από αυτό το επεισόδιο, που όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης καθόταν στο κηλικείο της Βουλής και μιλούσε με άλλους βουλευτές και πέρασε ο κύριος Πολάκης και του είπε τη φράση την οποία δεν θέλω ούτε καν να επαναλάβω εδώ στην τηλεόραση. Λοιπόν, δημιουργεί λοιπόν ένα κλίμα ο ίδιος. Άρα εδώ φαίνεται ότι είναι προσχεδιασμένο, είναι μια προβοκάτσια, είναι στο πλαίσιο
της απελπισίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδαμε και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να εκλιπαρεί για εκλογές, γιατί φοβάται ότι όταν γίνουν αυτές στο τέλος τετραετίας μπορεί να μην είναι δεύτερο κόμμα. Λέτε ότι ήταν στημένο συνολικά από το ΣΥΡΙΖΑ το περιστατικό? Από τον ίδιο τον κύριο Πολάκη. Αλλά έχει σημασία αν είναι στημένο συνολικά από το ΣΥΡΙΖΑ όταν καλύπτεται από το ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε όταν αυτή η πρακτική, εδώ έχουμε και τον κύριο Σκουρλέτη, που δεν την ακολουθεί την πρακτική ο ίδιος, είναι ένα ευπρεπής πολιτικός, μαχητικός πολιτικός, έτσι, τον ακούσαμε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ήμασταν μαζί το Σάββατο. Λοιπόν, μαχητικός πολιτικός, αλλά όχι τέτοιου είδους πολιτικός, δεν εκφράζεται με την ίδια λογική και τον καλύπτει. Να προηγηθεί Αμαλία και μετά Αμαλία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σκουρλέτη, αν είχε δοθεί ο χρόνος στον κύριο Πολάκη, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είχε προηγηθεί ο κύριος Ψηλάντης που μίλησε για την Νοβάρτης, έπρεπε να απαντήσει ο κύριος Πολάκης. Αλλά με άλλο ύφος, με έναν άλλο τρόπο έκφρασης. Γιατί είχε προηγηθεί και το περιστατικό στο καφενείο της Βουλής. Τώρα δεν θα είχαμε να μιλάμε για ένα τέτοιο γεγονός, έτσι δεν είναι, κύριε Σκουρλέτη? Το γεγονός ότι μιλάμε έχει να κάνει με την απαράδεκτη εκτροπή της δημοκρατικής πρακτικής που επέλεξε να κάνει ο προεδρεύων εκείνη την ώρα. Γι' αυτό συζητάμε. Ως προς το περιεχόμενο, θα υπήρξαν τα επιχειρήματα, τα αντιεπιχειρήματα. Γνωρίζετε τώρα, για να μιλήσουμε λίγο και για την ουσία της υπόθεσης Νοβάρτης, ότι έχουν υπάρξει μια σειρά γεγονότα τα οποία είναι άκρως προβληματικά. Να σας τα θυμίσω. Οι εκφοβισμοί της κυρίας Τουλουπάκη, η κατάργηση της εισαγγελίας για την διαφθορά, μάλιστα, η κλήση δημοσιογράφων συναδέλφων σας, που δεν τους καλούνε στην Εξεταστική Επιτροπή ως μάρτυρες, αλλά τους αποδίδονται όμως κατηγορίες. Μα γιατί δεν τους καλέσανε να μιλήσουν? Δηλαδή πράγματα τα οποία τουλάχιστον θέλουν απαντήσεις. Τουλάχιστον θέλουν απαντήσεις. Θέλουν πάρα πολλά, κύριε Σκουλέτη, πάρα πολλά. Και όσον αφορά τα θέματα της κοινωνίας. Πάρα πολλά θέλουν να απαντήσουν. Θα σας θυμίσω κάτι. Αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης, ότι οι δικαστές πρέπει να αλλάξουν. Δεν θέλουν να απαντήσουν. Κύριε Θεοχάρη, θα σας θυμίσω κάτι. Το ότι πρέπει να βάλουμε και κανέναν μέσα δύο στη φυλακή, αλλιώς δεν ξαναβγαίνουμε. Δεν θέλει απαντήσει ο κύριος. Ακούστε και αυτό που λέει και το σλόγγαν. Λοιπόν, θα σας θυμίσω κάτι. Την χρήσιμη Χρυσή Αυγή δυστυχώς την αναζητούσαν βουλευτές σας. Βουλευτές σας, ο κύριος Παπαδημητρίου είχε μιλήσει για την χρήσιμη Χρυσή Αυγή. Για την χρήσιμη Χρυσή Αυγή. Ήταν χρήσιμη όταν αλλάζατε τον εκλογικό νόμο. Λάθος κάνει. Δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής. Για να ολοκληρώσω. Δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής. Δεν θέλω ψέματα εδώ πέρα. Δεν θέλω ψέματα για να πει. Κάνουμε ένα διάλογο με επιχειρήματα, διαφωνούμε, αλλά ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Νίκο, θα κλείσω τα μικρόφωνα διαφορετικά. Σε βλέπω έτοιμο για τη Βουλή, Γιώργο. Αθανασίου. Πρώτα απ' όλα να πω ότι για την υπόθεση Νοβάρτης υπάρχει ποινική δίωξη κατά του κυρίου Λοβέρδου, έτσι. Δεν είναι όλοι αθώοι. Αναμένουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν είναι και οι 10 οι οποίοι ξαφνικά αθώθηκαν. Αρχιοθετήθηκαν. Έτσι. Το πρώτο. Το δεύτερο. Τι θα σας πείραζε σήμερα τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνόσα παράταξη το να έχει μιλήσει χθες ο κύριος Πολάκης για 7 λεπτά για την Νοβάρτης? Θα πρέπει να απαντήσει βέβαια ο Γεωργιάδης μετά, καταλαβαίνεις τα γεγονότα. Όχι, δεν πειράζει. Θα τέλειωνε. 20 λεπτά υπόθεση. Μάλιστα. Τι θα πείραζε? Είναι μια πλήρη ερώτηση. Πώς το ξέρετε ότι είναι 20 λεπτά υπόθεση? Πώς το ξέρουμε ότι δεν θα κατέβαινε από το Βήμα και θα καθόταν μια ώρα να μιλήσει? Άρα θέλετε να μου πείτε ότι προληπτικά πήγε και το αφαίρεσε? Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Είναι προληπτική λογοκρισία. Είναι προληπτική λογοκρισία, μα το λέτε αυτό. Όταν βλέπει τον άλλον. Κοιτάξτε. Υπάρχει καμία αμφιβολία σε οποιοδήποτε μας παρακολουθεί σήμερα ότι αυτό επεδίωκε ο κύριος Πολάκης? Τι επεδίωκε? Ότι θα συνέχιζε μέχρι να συνέβαινε αυτό. Ξεκίνησε από την Κυριακή. Έτσι να συμβείτε δύο πράγματα. Μα έχει ξανασυμβεί να λέει. Τέσσερις φορές πάνω από το φόρεσε τσίγκινο. Έχει ξανασυμβεί να λέει. Άρα παραδέχεστε λοιπόν ότι τον έκοψε για αυτά. Σπάει το ένα ρεκόρ κατηφόρου. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν η συζήτηση με επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ο κυρίαρχος λαός, είδατε. Τώρα. Όπως πρέπει στη δημοκρατία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοχάρη, τον κύριο Σκουρλέτη, την Αμαλία και τον Νίκο που ήταν μαζί μας.